περιπολικά της άμεσης δράσης, μηχανές της ομάδας Δίας και βανάκια με πάνοπλους αστυνομικούς. Βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και η αστυνομία λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας, τόσο για την ασφάλεια των τουριστών από πορτοφολάδες και ληστές, όσο και για να αποτρέψει επιθέσεις του Ρουβίκονα. Τα οχήματα της αστυνομίας περνούν ανάμεσα από τους εκατοντάδες τουρίστες, οι οποίοι φαίνεται να είναι εξοικειωμένοι με την εικόνα. All over the world there are anarchists, not just in this country. So it's not unusual and I'm happy that they're taking extra measurements. Καλό είναι και αυτό, εντάξει. Η ασφάλεια δεν βλάπτει, εντάξει, νομίζω καλό είναι. Τα ειδικά βανάκια της ελληνικής αστυνομίας με τους πάνωπλους άντρες βρίσκονται από νωρίς το πρωί στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και περιπολούν σε όλα τα τουριστικά σημεία της πρωτεύουσας. Στο Μοναστηράκι οι αστυνομικοί βρίσκονται στην πλατεία. Στην περιοχή δρούν πολλές συμμορίες πορτοφολάδων, οι οποίες εκμεταλλεύονται το συνωστισμό, ενώ οι αστυνομικοί έχουν πάρει εντολές για επαγρύπνηση για τυχόν εμφάνιση μελών του Ρουβίκονα. So if you want to change something in your country, you have to do that following the rules and not by attacking the people that are supposed to defend you as the policeman. Και στην πλατεία Μοναστηριακίου, στο ίσως πιο πολυσύχναστο σημείο της Αθήνας, αστυνομικοί με μαύρους μπερέτες και όπλα στα χέρια βρίσκονται σε επιφυλακή όλο το 24ωρο. Ηγετικός στέλεχος του Ρουβίκονα σχολίασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας για τη δράση της αναρχικής ομάδας. Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών. Καλή ξεκούραση σε όλους και σε όλες και προσοχή όταν κολυμπάμε. Στον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας, την οδό Ερμού, πεζοί αστυνομικοί ξεκινούν τις περιπολίες από νωρίς το πρωί. We walked through Σύνταγμα, Ερμού, and it was all very quiet and safe and friendly. Τους βλέπω τους αστυνομικούς συνέχεια εδώ στην Ερμού. Βλέπω κάποια ασφάλεια πλέον. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι πορτοφολάδες παρά ο Ρουβίκονας. Τα μέτρα ασφαλείας στα τουριστικά σημεία θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.